Ήθελα το σχόλιο σας σε αυτή τη δήλωση του κ. Τατούλη ότι θέτει αυτόν εις διάθεση προφανώς της Νέας Δημοκρατίας ή της παράταξης, όπως τη χαρακτηρίζει, δημοκρατική, πατριωτική κλπ. Πατριωτική. Ναι. Το σχόλιο σας ήθελα. Κοιτάξτε να δείτε, όπως είπατε πολύ σωστά, είμαι μία από τις βασικότερες. Ένας από τους βασικότερους συνεργάτες του κυρίου Τατούλη. Ναι. Και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι ποτέ δεν έχει πάψει να ενδιαφέρεται για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στη χώρα μας. Πάντα, πέρα από την περιφέρεια Πελοποννήσου και το σχεδιασμό τον αναπτυξιακό που έχει και το όραμα το οποίο εμπιστεύτηκαν οι πολίτες για δεύτερη χρονιά, για δεύτερη φορά, έχει το νου του στραμμένο και στην κεντρική πολιτική σκηνή, δίνοντας ενδιαφέρον για όλα τα θέματα. Και μην ξεχνάτε ότι ο Περιφερειάρχης έχει κάνει παρεμβάσεις σε θέματα που αφορούν την κεντρική πολιτική σκηνή και άλλες φορές. Mm-hmm. Δεν είναι η πρώτη φορά. Αυτή τη φορά λοιπόν, γνωρίζοντας τον πολιτικό Πέτρο Τατούλη, ήταν για μας τους συνεργάτες του σχεδόν αυτονόητο ότι θα κάνει μια ηχηρή παρέμβαση τη στιγμή που είναι κρίσιμη για την πατρίδα μας. Αν είδατε προσεκτικά τη δήλωσή του, είπε ότι είναι στην πρώτη γραμμή για να μπορέσει να δημιουργηθεί πάλι ένας χώρος πατριωτικός, δημοκρατικός, ένας χώρος που στο κάτω-κάτω, κατά τη δική μου προσωπική άποψη αυτή τη στιγμή, βρίσκεται χωρίς ηγέτη. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι αδιαφιλονίκητος πλέον ηγέτης ενός χώρου. Ξέρετε ότι βλέπετε ότι όλη η κοινωνία είναι στραμμένη σε αυτόν. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει. Είναι η ισορροπία της πολιτικής αυτή, αλλά και της ζωής γενικότερα, ένας άλλος δυνατός πόλος. Μάλιστα. Ο οποίος δεν θα είναι στενά σε αυτά που ξέραμε μέχρι σήμερα, μιλώντας για τα κόμματα με την στενή έννοια. Ένας χώρος που κατά τη γνώμη μου και γνωρίζοντας και τον κύριο Τατούλη, ο οποίος πάντα ήταν άνθρωπος που έφερνε ανατροπές και νέες ιδέες και νέες απόψεις σε ό,τι ο ίδιος αναλάμβανε, θεωρώ ότι έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να δημιουργήσει κάποιος αυτό το πολιτικό προφίλ. Μάλιστα. Και επειδή ακούω πάρα πολλά για θέματα ηλικιών, θα ήθελα να σας πω μια κουβέντα σε αυτό, ότι οι πολίτες δεν απαιτούν ένα νεαρό σε ένα παλιό κόμμα, ένα νεαρό σε ηλικία. Οι πολίτες απαιτούν πλέον, και αυτό ισχύει για όλα τα κόμματα, έναν άνθρωπο ο οποίος να μπορεί να εισάγει νέες απόψεις, νέες αντιλήψεις για να συνάδει με τη σημερινή κατάσταση που υπάρχει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Και πιστέψτε με, το μεγαλύτερο χαρακτηριστικό που έχει ο Περιφερειάρχης, πέρα από όλα όσα γνωρίζουν οι πολίτες, θα το πω γιατί το έχω ζήσει από κοντά, είναι ότι είναι ένας μεγάλος ευρωπαϊστής, ο οποίος ξέρει να συνομιλεί τη γλώσσα που απαιτείται σήμερα για να είναι μια Ελλάδα μέσα στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης. Μάλιστα. Εκτίμησή σας, κυρία Νικολάκου, λοιπόν, είναι ότι με τη σημερινή κατάσταση, την υπάρχουσα κατάσταση, στον ευρύτερο χώρο που περιγράφει ο κ. Τατούλης με τη δήλωσή του, και να τον ονομάσω δηλαδή Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ίσως και κάτι άλλο, μπορεί ο κ. Τατούλης να εκφράσει, πιστεύετε, ναι, ενώ ήδη έχουμε την κυρία Γεννηματά στο Πασόκ, ή φημολογείται ότι θα έχουμε κάποιους νέους διεκδικητές στη Νέα Δημοκρατία? Πιστεύετε ο κύριος Τατούλης είναι η χρυσή τομή? Πιστεύω ότι ο κύριος Τατούλης είναι ένας, επαναλαμβάνω, ευρωπαϊστής πολιτικός, γιατί μιλά τη γλώσσα αυτή που πρέπει να μιλήσει. Mm-hmm. Από την άλλη, έχει ήδη απευθυνθεί σε πολύ μεγαλύτερα του ενός κόμματος εκλογικά σώματα. Ήδη έχει δοκιμαστεί στη βάση και έχει αποδείξει ότι έχει έναν τρόπο μοναδικό να συνομιλεί ο ίδιος με τους πολίτες. Και αυτή τη στιγμή το συγκριτικό πλεονέκτημα του άλλου πόλου είναι η συνομιλία του με τους πολίτες. Πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση, όχι εχθρικά. Δεν πρέπει να δημιουργηθεί ένας φορέας ο οποίος να είναι εχθρικά διακείμενος απέναντι από το ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη. Χρειάζεται όμως να υπάρχει ένας άλλος πολιτικός πόλος στη χώρα μας που να τον εμπιστευτούν οι πολίτες. Η Νέα Δημοκρατία, και αυτό είναι καθαρά δική μου πολιτική άποψη, εάν κλειστεί σε διαδικασίες ενός κόμματος με παλαιοκομματικό τρόπο, θα έχει τη μοίρα που είχε και η πολύ μεγάλη παράταξη του ΠΑΣΟΚ,
η οποία είδατε σε τι ποσοστά είναι σήμερα. Μάλιστα. Η κοινωνία δεν ακούει πια, ούτε βλέπει, ούτε παρακολουθεί τέτοιες λογικές. Μάλιστα. Άρα λοιπόν ο κ. Στατούλης έχει απευθυνθεί σε ευρύτερες ομάδες πολιτών και μέσα από αυτές τις ομάδες έχει καταφέρει να έχει εισπράξει την εμπιστοσύνη τους. Νομίζω ότι αυτό το συγκεκριτικό του πλεονέκτημα τον καθιστά πρώτο τη τάξη για να μπορέσει να δημιουργήσει πάλι ένα όραμα σε μία παράταξη ευρύτερη, θέλω να το τονίσω αυτό, που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει. Μάλιστα. Ωστόσο, κυρία Νικολάκου, στην τελευταία τοποθέτηση του κυρίου Τατούλη, μέσω της οποίας απευθύνθηκε στο εκλογικό σώμα της Πελοποννήσου, διακρίναμε την παρένεσή του για ένα ναι στο δημοψήφισμα. Το αποτέλεσμα ήταν βέβαια διαφορετικό. Αυτό τι σημαίνει? Θα είδατε ότι από την πρώτη στιγμή που ολοκληρώθηκε το δημοψήφισμα και υπήρχε ένα καθαρό ναι και ένα καθαρό μήνυμα, ο Περιφερειάρχης πάλι απευθύνθηκε στους πολίτες λέγοντας πως πρέπει να γίνει απολύτως σεβαστό αυτό το ναι. Θέλω να σας πω όμως το ότι... όχι, θέλετε να πείτε. Το ναι, αυτό το όχι. Θέλω να σας πω όμως ότι το ναι του Περιφερειάρχη, έτσι όπως διατυπώθηκε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο έχει και απόφαση, είναι το μοναδικό στην Ελλάδα Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο πήρε θέση στις κρίσιμες στιγμές αυτές για τη χώρα μας, είχε δύο σκέλη. Το ένα, και αυτό είναι το αδιαμφισβήτητο ναι, το οποίο λέμε και λέει ο Περιφερειάρχης, είναι ναι στην Ευρώπη, ναι στην Ευρωζώνη και ναι σε μια Ευρώπη η οποία ναι μεν πρέπει να αλλάξει, αλλά μόνο με την Ελλάδα μέσα και όχι έξω από αυτή. Μάλιστα. Και το δεύτερο, και θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό, το δεύτερο ήταν ότι είπαμε ξεκάθαρα ότι πρέπει επιτέλους τα ελληνικά κόμματα και οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων να κάτσουν σε ένα τραπέζι να μιλήσουν για την Ελλάδα. Ξέρετε πόσο άσχημη ήταν η εικόνα που είχαμε ως πολίτες να βλέπουμε τον κάθε αρχηγό να πηγαίνει και να μιλάει με το κόμμα το δικό του στις Βρυξέλλες και να μην μπορούν οι αρχηγοί να κάτσουν σε ένα τραπέζι μεταξύ τους στη χώρα μας. Άρα δεν θέλω να ταυτιστεί με τίποτα ότι ο Περιφερειάρχης έδωσε μία κατεύθυνση του ναι και οι πολίτες ψήφισαν όχι, γιατί δεν είναι ακριβώς έτσι πολιτικά τα πράγματα. Μάλιστα. Ο Περιφερειάρχης στον κίνδυνο, σε αυτό που υπήρχε και θυμάστε πως ήταν τα πράγματα πριν, είπε ένα ναι στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε σε καμία περίπτωση την ίδια χρονική στιγμή που η Αλβανία ετοιμάζεται να μπει στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι η δική μας η χώρα θα είναι έξω από την Ευρώπη και στο κάτω-κάτω μπορεί η Γερμανία να είναι μια μεγάλη οικονομική δύναμη για την Ευρώπη, όμως η Ελλάδα είναι εκείνη η χώρα που δίνει την υπεραξία του πνεύματος και την υπεραξία της δημοκρατίας και διαφοροποιεί την Ευρώπη από όλα τα υπόλοιπα, από όλες τις υπόλοιπες συνασπισμούς, ας πούμε, χωρών. Άρα θεωρώ ότι πραγματικά ο κύριος Στατούλης μπορεί, το πιστεύω βαθιά αυτό, να κάνει αυτή τη στιγμή να παίξει το ρόλο εκείνου του πολιτικού που συσπηρώνει όλα αυτά που σας είπα πριν από λίγο και που τα θεωρώ απολύτως απαραίτητα. Μάλιστα. Δύο ερωτήματα ακόμα με την άδειά σας, κύριε Νικολάκου. Ακούσαμε τον κύριο Τατούλη να προσπαθεί να επαναφέρει στην τάξη τον κύριο Βέμπερ χθες, προχθές. Δηλαδή τον εκπρόσωπο του λαϊκού... του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Και αυτό έκανε αίσθηση. Είναι δηλαδή ο κύριος Στατούλης ο άνθρωπος που θα μπορούσε να συγκρουστεί, αν χρειαστεί, με τα μεγάλα κεφάλια, να μου επιτρέψετε την έκφραση, της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Κοιτάξτε, έχει αποδείξει ότι μπορεί να συγκρουστεί και με μεγάλα κεφάλια και μάλιστα όταν βρίσκονται στην κορύφωση της πολιτικής τους δύναμης. Το έχει κάνει μέσα στο ίδιο το κόμμα του κάποια στιγμή. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Έζησε από κοντά μια εμπειρία και θέλω να σας τη μεταφέρω. Ναι. Παρακολουθούσαμε μαζί με τον κύριο Τατούλη, τον κύριο Βέμπερ, ο οποίος μιλούσε ζωντανά στην Ευρωβουλή, στο Ευρωκοινοβούλιο. Και είδα πραγματικά τον Περιφερειάρχη, όχι απλώς οργισμένο με αυτά που έλεγε ο κύριος Βέμπερ, είδα έναν Έλληνα πολιτικό ο οποίος δεν διανοείται να μιλούν στον πρωθυπουργό της χώρας του, ανεξάρτητα ποιος ήταν αυτός ο πρωθυπουργός, ή ας συμφωνούσε ή δεν διαφωνούσε. Ήταν ο πρωθυπουργός της χώρας και μάλιστα μου είπε, δεν είναι δυνατόν, Ντίνα, να μην κάνουμε παρέμβαση σε αυτή την απίστευτα,
απίστευτα και απαράδεκτη στάση προσβολής του ελληνικού λαού που γίνεται από τον κύριο Βέμπερ στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Είναι βαθύτατα δημοκράτης ο Περιφερειάρχης. Τον διακρίνει μια πολιτική αντίληψη που πολλές φορές παρεξηγείται. Λένε κάποιοι, ο κύριος Στατούλης συνεχώς αλλάζει απόψεις και πηγαίνει από το ένα κόμμα στο άλλο. Δεν είναι έτσι. Ο κύριος Στατούλης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εντελώς ξεκάθαρο στο μυαλό του το τι θα πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα για να δημιουργηθεί ένας άλλος πολιτικός πόλος ο οποίος θα κρίνει, θα λέει την άποψή του ελεύθερα, αλλά πραγματικά οι πολίτες θα τον ακούν. Γιατί σήμερα οι πολίτες ακούν και παρακολουθούν μόνο τον Πρωθυπουργό της χώρας. Υπάρχει ένας πρωταγωνιστής στο πολιτικό σκηνικό της Ελλάδας και αυτό, ξέρετε, δημιουργεί πρόβλημα στην ισορροπία και στην κανονικότητα της πολιτικής ζωής. Αυτό σημαίνει ότι ο κ. Στατούλης θα αποχωρήσει από το χώρο της αυτοδιοίκησης, φαντάζομαι, και θα κινηθεί προς το κεντρική πολιτική σκηνή. Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορώ να σας το πω εγώ. Θεωρώ ότι δεν είναι απαραίτητο να γίνει. Νομίζω ότι η Πελοπόννησος έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη τον Περιφερειάρχη. Ολοκληρώνουμε ένα σχεδιασμό αυτή την πενταετία που είναι πραγματικά σημαντικός. Είδατε ότι, και αυτή είναι και η διαφορά μας, ότι δεν καθίσαμε να γκρινιάζουμε αυτά τα χρόνια τα δύσκολα. Προσπαθήσαμε με όλες μας τις δυνάμεις να δημιουργήσουμε ένα αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο εφαρμόζεται στην Πελοπόννησο παρά τα προβλήματα. Και αυτό μου λέει και ο Περιφερειάρχης όταν μιλάμε για την Ελλάδα, ότι όσο μιλάμε για τα μνημόνια, όσο μιλάμε για το ποια μέτρα θα πάρουμε, χάνουμε το στόχο μας. Κάνουμε το στόχο μας που θα έπρεπε να είναι ένας αναπτυξιακός σχέδιο και πάνω εκεί να ζητήσουμε τη βοήθεια των εταίρων μας. Να απαιτήσουμε από την Ευρώπη να μας βοηθήσει πάνω στο μοντέλο ανάπτυξης που εμείς θα τις παρουσιάσουμε. Άρα λοιπόν νομίζω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα πάνω σε αυτό. Ο κύριος Στατούλης ξέρει πάντα να χειρίζεται τις καταστάσεις έτσι όπως πρέπει. Δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την Πελοπόννησο για την κεντρική πολιτική σκηνή. Απέναντίας θα είναι τιμή για την Πελοπόννησο ο Περιφερειάρχης να είναι και να ηγείται ενός πολιτικού φορέα που πάντα σας λέω ότι θα έχει νέα χαρακτηριστικά. Μάλιστα. Μία ακόμα ανατροπή λοιπόν θα είναι και αυτό. Ναι, θα είναι μία ανατροπή γιατί έχετε δει τους πολίτες και το λέω για όλα τα κόμματα. Και το λέω και εγώ σε ένα πρόσωπο που επί σειρά ετών βρισκόμουν και παρακολουθούσα από κοντά τα οργανωτικά θέματα σε σχέση με τα κόμματα. Έχετε δει τους πολίτες πώς πλέον δεν μπορεί να ακούν καθόλου και δείχνουν αποστροφή εντελώς όταν κάποιος μιλάει μέσα σε κομματική περιχαράκωση. Όταν μιλάει για καταστατικά, για οργανώσεις, εκεί στενεύει. Το θέμα είναι να ανοίξουμε, να δώσουμε στον πολίτη εκείνον ο οποίος για τον Α ή τον Β λόγο δεν πιστεύει στο ΣΥΡΙΖΑ, να του δώσουμε οραματική διέξοδο, να πιστέψει πάλι ότι μπορεί πραγματικά να δημιουργηθεί ένας πολιτικός φορέας ή να μετατραπεί ένας υπάρχον σε πραγματικά, θα έλεγα, σημείο αναφοράς πολιτικής δήμωσης, πολιτικών ιδεών, αρχών και αξιών, μιας νέας πλατφόρμας ιδεολογικής. Μάλιστα. Κυρία Νικολάκου, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.